Αυτά λοιπόν σε δηλώσεις, τηλεφωνική επικοινωνία με τις Βρυξέλλες και την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τη Μαρία τη Σπυράκη. Ενθαρρυντικά τα μηνύματα όπως ακούσαμε και από τον Κώστα Μπακογιάννη. Καλησπέρα κυρία Σπυράκη από τη Λαμία. Καλησπέρα σας από τις Βρυξέλλες. Είναι νομίζω φανερό ότι η περιφέρεια κεντρικής Ελλάδος υποχρηματοδοτείται. Και αυτό δεν το διαπιστώνουμε μόνο γιατί είμαστε Έλληνες και γιατί μπορούμε κάθε στιγμή να καταλάβουμε πόσο δύσκολη είναι η ζωή σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Ελλάδος. Είναι γιατί ο κύριος Μπακογιάννης ήρθε εδώ στο Στρασβούργο με μια μελέτη της περιφέρειας, η οποία ήταν καταλήτης και για να καταθέσουμε από κοινού την ερώτηση με την πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, την κυρία Μιχαήλοβα. Στη μελέτη αυτή εμφανιζόταν σαφώς ότι η αύξηση του μέσου όρου του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της περιφέρειας οφειλόταν στη βιομηχανική περιοχή των ενωφύτων σχηματαρίου και πως χωρίς αυτή την περιοχή το ΑΕΠ της περιφέρειας κεντρικής Ελλάδος θα ήταν από 6 έως 12% λιγότερο. Και δεν λαμβάνεται υπόψη αυτό τους υπολογισμούς. Είναι μια ευκαιρία για την κυβέρνηση καταρχήν να κάνει τη διόρθωση. Έχει λάβει επιπλέον από το ΕΣΠΑ 836.600.000 ευρώ και θα τα μοιράσει η κυβέρνηση. Και είναι σαφές ότι μέσα από την ερώτηση που κάναμε με την κυρία Μιχαήλοβα ασκούμε σαφή πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση να διορθώσει την αδικία. Ταυτόχρονα όμως ρωτάμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μπορεί να προσαρμόσει τα κριτήρια. Διότι είναι αναγκαίο ό,τι συμβαίνει να έχει αντίστοιξη με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα στην περιφέρεια κεντρικής Ελλάδος είναι ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της περιφέρειας ανακάτοικο είναι στο 61% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απίστευτο! Αλλάζει την κατάταξη τελείως. Αλλάζει την κατάταξη τελείως. Και σας λέω και πάλι ότι κάνουμε αυτή την προσπάθεια γιατί ο κ. Μπακογιάννης είναι πάρα πολύ προετοιμασμένος και γιατί είχε στα χέρια του αυτή τη μελέτη. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να ασκείται πολιτική με αριθμούς στοιχειοθετημένα και κανείς να ζητάει το δίκιο του, να εμφανίζει τα επιχειρήματά του με βάση συγκεκριμένα επιχειρήματα. Και αυτό ήταν πολύ πολύ σοβαρό και μας βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνουμε αυτή την κοινή ερώτηση. Διαφορετικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν αποσπά κανείς εύκολα την συνένεση και την υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής που παρακολουθεί την εφαρμογή του κοινοτικού πλαισίου στήριξης του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα σήμερα. Μαρία, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Γιώργο. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο εύκολο είναι αυτό να αλλάξει, διότι έχει γίνει μεγάλος αγώνας και τώρα με τον Κώστα τον Μπακογιάννη το κλιμακώνετε εσείς και καλά κάνατε με την βοήθεια και της κυρίας Μιχαήλοβα. Πόσο εύκολο είναι αυτό να αλλάξει όμως? Νομίζω πως πια πρέπει και η κυβέρνηση να πάρει το μήνυμα. Διότι τα χρήματα έρχονται στην Ελλάδα, ήρθαν στην Ελλάδα. Πιστώθηκαν στην Ελλάδα. Άρα είναι στο χέρι της κυβέρνησης να αντιληφθεί ότι με βάση και τα δεδομένα που υπάρχουν πρέπει να αποκατασταθεί, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος η αδικία που υφίσταται η περιφέρεια κεντρικής Ελλάδος. Ωραία, και άκουσα τον κύριο Σπίτζη να μιλάει για ρηγμένους. Ναι. Εκτός από το να το λέει, είναι και η ευκαιρία να το κάνει. Ας κάνουμε και κάτι. Έχουμε ασκήσει όλη την πίεση και του έχουμε δώσει και όλα τα επιχειρήματα ώστε να το κάνει. Ήδη ευρωπαϊκά τουλάχιστον έχουμε δώσει την κατεύθυνση ότι παραδεχόμαστε τη μελέτη που μας εμφάνισε η περιφέρεια κεντρικής Ελλάδος και στην οποία μελέτη η κατάταξη έπρεπε να είναι τελείως διαφορετική από αυτή που εμφανίζεται εξαιτίας του ότι συμπεριλαμβάνει τη βιομηχανική περιοχή στα ενόφυτα. Λοιπόν, πάμε σε αγροτικά θέματα. Διαβεβαιώσεις Κομισιόν για την προστασία της φέτας. Δίνεις και έναν αγώνα εδώ, Μαρία, για το συγκεκριμένο θέμα και όχι μόνο. Τι συμβαίνει? Αυτό αφορούσε μια ερώτηση που έγινε πριν από αρκετό καιρό, γιατί δεν ήταν επίγουσα, αλλά έχει νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον γιατί καταλαβαίνουμε ότι η Κομισιόν μπορεί να ακούσει τα προβλήματα των Ελλήνων παραγωγών. Όπως ξέρετε, έχει συναυθεί μια συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Μεσημβρινής Αφρικής και στην πραγματικότητα την κοινότητα που έχει στόχο την ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής, με στόχο να υπάρχουν αρκετά και διαφορετικά προϊόντα. Σε εκείνον τον κατάλογο δεν υπήρχε ούτε η φέτα, ούτε οι ελιές καλαμών. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας απάντησε σε μένα, απάντησε στην ερώτησή μου μέσω του αρμοδίου επιτρόπου του κυρίου Φιλ Χόγκαρ, που είναι ο επίτροπος ο αρμόδιος για τη γεωργία. Και τι λέει?
Τόσο η ονομασία Φέτα, όσο και η ονομασία Ελιές Καλαμών αναγνωρίζονται και προστατεύονται στη Νότια Αφρική σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Δηλαδή λέει ο Επίτροπος ότι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο βρίσκεται σε ισχύ και σε αυτή τη συμφωνία που έγινε με τις κοινότητες για την ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής και δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή να καταστεί η Φέτα γενική ονομασία και να επιβάλλει περιορισμούς ως προς την επισήμανση, ώστε οι καταναλωτές να δουν ποια είναι η πραγματική Φέτα. Ναι. Είναι δηλαδή σαφές ότι η Φέτα είναι διακριτή τουλάχιστον στην αγορά της Νότιας Αφρικής. Μάλιστα. Είναι επίσης σαφές ότι το ίδιο συμβαίνει και με τις ελιές καλαμών και μας δίνει και μια πληροφορία που πρέπει να την έχουμε υπόψη μας. Ότι τα κράτη-μέλη ενημερώνονται συντακτά διαστήματα για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά τα προϊόντα POP. Οπότε είναι καλά και η κυβέρνηση να δείξει ανάλογο ενδιαφέρον και όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία κοινοβουλευτικό ενδιαφέρον στο εξωτερικό. Πάμε τώρα στο σημαντικό που έχει σχέση με την αξιολόγηση. Τι εικόνα έχεις εσύ από αυτό που εισπράττουν οι Ευρωπαίοι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τις δικές μας ενέργειες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης? Γιατί εκεί που πριν από μια-δυο μέρες είχαμε την εντύπωση ότι και ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και ο Πιέρ Μοσκοβισί, ο ένας τηλεφωνικά, ο άλλος ερχόμενος εδώ, τα έλεγαν καλά για μας, ότι καλά θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, είχαμε σήμερα ξαφνικά μια μεταστροφή πάλι, ότι δεν το αποκλείουμε και το τέταρτο μνημόνιο. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος λέει ότι πια 5η Δεκεμβρίου μπορεί και το Γενάρη και θα δούμε τι συμβαίνει ακριβώς. Η κυβέρνηση αρέσκεται να δραματοποιεί τις διαπραγματεύσεις. Γιατί θεωρεί ότι έτσι δείχνει ότι κουράζεται πολύ να καταλήξει σε συμφωνία. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Οι δεσμεύσεις επιβαρύνθηκαν εξαιτίας της διαπραγμάτευσης με τα πουκάμισα έξω. Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Όπως ξέρετε, η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης είναι συνδεδεμένη με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσει η ολοκλήρωση αυτής της αξιολόγησης. Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει, εδώ είμαστε. Να αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Η Νέα Δημοκρατία. Μιλάς για εκλογές, έτσι. Ακριβώς. Πρέπει να πάρουν όμως μια απόφαση. Δεν μπορούν να παίζουν διαρκώς drama queen και πρέπει από ένα σημείο και μετά να καταλάβουν ότι όλη η συζήτηση για το ελληνικό πρόγραμμα αρχίζει πάρα πολύ να κουράζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και τους Ευρωπαίους εταίρους που είναι πολύ πιο διαλλακτικοί σε σχέση με τα μέτρα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά ξέρετε ότι είναι επίσης πολύ πιο δύσκολο να περάσουν από τα κοινοβούλια τους οποιαδήποτε συζήτηση αφορά την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους με πρώτη τη Γερμανία. Είναι λοιπόν η στιγμή που πρέπει να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, αν θέλουμε να πάρουμε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους. Άλλωστε, σας θυμίζω ότι αυτό είναι μια δέσμευση από τον Νοέμβριο του 2012. Άλλωστε, σας θυμίζω ότι αυτή η ελάφρυνση θα είναι μικρή σε σχέση με την πολύ μεγάλη ελάφρυνση που πετύχαμε και κατήγγειλε ο κ. Τσίπρας με το PSI και το buyback, δηλαδή την επαναγορά των ελληνικών ομολόγων που ξεπέρασε τα 130 δισεκατομμύρια περικοπής, διαγραφής ελληνικού χρέους. Ωστόσο και αυτοί είναι χρήσιμοι και απαραίτητοι. Ας κάνουν τη δουλειά τους και αν δεν μπορούν να την κάνουν, ας κάνουν εκλογές. Επειδή σε αυτό το κομμάτι τώρα έχεις σφαιρική εικόνα από τη θέση στην οποία βρίσκεσαι, η δική σου εκτίμηση είναι ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία 5 Δεκεμβρίου ή θα πάμε στο Γενάρη? Και αν δεν ολοκληρωθεί 5 Δεκεμβρίου, θα κλιμακώσει η Νέα Δημοκρατία το αίτημα, να το πω έτσι, το αίτημα για εκλογές, ή θα περιμένει να δει τι θα γίνει το Γενάρη? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι. Πάρα πολύ υπεύθυνοι. Ουδέποτε μιλήσαμε για κούρεμα του χρέους. Κάναμε το εθνικό μας καθήκον στην προηγούμενη φάση. Κάνουμε τώρα πολύ σοβαρά το εθνικό μας καθήκον, καλώντας τους να κάνουν τη δουλειά τους και παρουσιάζοντας τα πραγματικά στοιχεία. Εάν η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη από τους συνδικαλιστές που δεν αντέχουν ενδεχομένως αλλαγές στον τρόπο λήψης των αποφάσεων για τις απεργίες ή από οποιασδήποτε άλλες ιδεοληψίες τις οποίες υπηρετεί με μεγάλη ακρίβεια ο κ. Τσίπρας, ο μοναδικός Ευρωπαίος Πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στην κηδεία του Φιτέλ. Ο μοναδικός. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη από όλα αυτά, ας ακολουθήσει τον δρόμο που θεωρεί ότι είναι ο δρόμος που την εξασφαλίζει. Εμείς πάντως έχουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε την ευθύνη και την αξιολόγηση να ολοκληρώσουμε και κυρίως να βγάλουμε τη χώρα από όλη αυτή την περιπέτεια, γιατί η Ελλάδα πρέπει να σταθεί στα πόδια της το 2018,
Κανείς δεν μπορεί να αντέχει να την ξαναδανείσει και η Ελλάδα η ίδια δεν αντέχει να ξαναμπεί σε μια διαδικασία αιτήματος για νέο μνημόνιο. Μαρία, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Καλό βράδυ.